Στους 597 εκτοξεύτηκαν οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της χώρας. Μέσα σε μόλις ένα 24ωρο 87 ασθενείς έχασαν τη μάχη για τη ζωή τους, ενώ 2.152 μολύνσεις εντοπίστηκαν στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μείωση των κρουσμάτων. Αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες και το περιμέναμε. Όμως η μείωση είναι τέτοια που δεν ακόμα έχουμε φτάσει σε έναν αριθμό για να πούμε ότι αύριο μπορούμε να ανοίξουμε. Χαραμάδα αισιοδοξίας από τους επιστήμονες που εκτιμούν ότι βρισκόμαστε σε δρόμο πτωτικής τάσης, με τα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα να έχουν μειωθεί κατά 33%. Όμως η διασπορά είναι πολύ μεγάλη στην κοινότητα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέζεται. Είναι εμφανές πλέον σε όλους ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είτε έχει να κάνει με τις μονάδες εντατικής θεραπείας, είτε έχει να κάνει με τις απλές κλίνες, πιέζεται παντού. Όμως αντέχει. Ο κορονοϊός σε αυτό το δεύτερο κύμα έχει πλήξει και τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, με δεκάδες υγειονομικούς να νοσούν και να βρίσκονται σε καραντίνα. Έχουν νοσήσει αρκετοί συνάδελφοι, έχουν μπει πάρα πολύ σε καραντίνα πανελλαδικά και συνεχίζουν. Για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σε καραντίνα κάποιοι και έχουν κορονοϊό. Χθες το βράδυ, στα νοσοκομεία της χώρας, 4.441 ασθενείς νοσηλεύονταν με επιπλοκές του κορονοϊού. 608 από αυτούς σε ΜΕΘ, ενώ μέσα σε λίγες ώρες 28 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή τους. Τα βλέμματα κυβέρνησης και ειδικών είναι στραμμένα στα επιδημιολογικά δεδομένα που θα καθορίσουν την προσεκτική και σταδιακή άρση των μέτρων. Περίπου 7 με 14 είναι οι κομβικοί αριθμοί. Κανονικά για να ανοίξουν τα πάντα είναι δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί πρέπει να φτάσουμε σε έναν αριθμό κρουσμάτων γύρω στο 500. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι δύσκολο. Θα γίνει όμως μια σταδιακή μείωση των μέτρων. Φως στο τούνελ, το πολυπόθητο εμβόλιο, που σύμφωνα με πληροφορίες του Όπεν αναμένεται να φτάσει στη χώρα από τις 20 Δεκεμβρίου και μετά μέχρι το τέλος του χρόνου. Τον πρώτο καιρό τα εμβόλια θα έρχονται κεντρικά, θα μοιράζονται από το ΝΕΟΔΗ, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Mm-hmm. Άρα με βάση τη διαθεσιμότητα και ίσως κάποιες άλλες τέτοιες παραμέτρους θα γίνεται η χορήγηση. Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά, με κανόνες, περιορισμούς και αποστάσεις.